σας ήταν στρατιωτικός. Εσείς συζήσατε με τον κύριο Τσακύρογλου σε μια εποχή που το να συζείς ήταν... Ναι, φυσικά, δεν ήταν αδιανόητο. Ήμουν ένα ελεύθερο κορίτσι από μικρή. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο γείτονας ποτέ, γιατί η μητέρα μου θα πει ο κόσμος. Και πιτά, μην ξεχνάτε ότι είμαι τη γενιά του 60, τη γενιά τη επανάσταση σε πολλά πράγματα. Ήταν τότε τα παιδιά των λουλουδιών, πώς να πούμε. Υπήρξατε. Υπήρξα και εγώ έτσι. Και ακόμα μου αρέσει να ντύνομαι κάπως έτσι. Τελικά ηθοποιός γεννιέσαι ή ηθοποιός γίνεσαι. Η παλιοί ήταν αυτοδίδακτη. Μην τα λέμε έτσι. Τώρα έγινε χάρβαλο. Υπήρχαν επιτροπές που εξετάζανε τα μεγάλα ταλέντα, βεβαίως. Δεν ήταν τυχαία όλα και άντε με στο τσουβάλι. Είναι περίεργο επάγγελμα. Είναι ανταγωνιστικό πολύ. Εδώ έχουν διαλυθεί οικογένειες με αυτό. Ο άντρας να ζηλεύει τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα. Γιατί... Εσείς παρόλα αυτά τα καταφέρατε με τον κύριο Τσακύρο. Είπαμε από την πρώτη στιγμή τα επαγγελματικά μας έξω από την πόρτα όταν θα μπαίνουμε μέσα στο σπίτι μας. Και έτσι κι αλλού έκανε καριέρα ο Νικήτας, αλλού έκανα εγώ. Δεν ήμασταν. Κάποια στιγμή βρεθήκαμε και εκεί ήταν πολύ δύσκολη περίοδο. Κοντέψαμε να χωρίσουμε. Ξέρεις τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο άνθρωπός σου τον κρίνεις πολύ αυστηρά. Θες να είναι ο καλύτερος και τον βλέπεις με τα χειρότερα. Το ίδιο και εκείνο σε μένα. Λοιπόν, και γινόντουσαν ομοιρικοί καυγάδες, οι ειδοποιοί διασκεδάζανε. Το ταγκό που χορεύαμε, το χορεύω πια μόνη. Έχετε μία ιδιαίτερη αγάπη προς τον Μάρκο το Σεφερλή. Τον τελευταίο καιρό έγινε μία επίθεση στον Μάρκο από την κυρία Κρήτα. Πάντα υπήρχαν αυτά τα θεάματα στην Αθήνα. Υπήρξε ο Χάρη Κλίν, υπήρξαν παλαιότερα άλλοι. Η σάτιρα είπαμε ότι είναι για ανθρώπους που έχουν χιούμορ και καταλαβαίνουν. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να μιλάει για κανέναν. Να κοιτάνε ο καθένας τον εαυτό του και να γυρίζουν και να λένε: κοιτάς, εγώ τι έχω κάνει. Εγώ ποιος είμαι και τι είναι το παλάς, δηλαδή για να καταλάβω, στο παλάς έχετε δει τη σκουπιδαριό μαζεύεται. Σιγά το παλάς, τι έχει πάει στο παλάς. Η Σάρα Μπερνάρ, εδώ έχει τώρα ένα ολόκληρο εθνικό θέατρο και έχει γίνει το χάλι του το μαύρο. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι καλλιτέχνης και είμαι ηθοποιός τόσα χρόνια και έχω δικαίωμα νομίζω να μιλάω, ο Μάρκος ο Σεφερλής είναι ένας τίμιος καλλιτέχνης, είναι σαν τους παλιούς, μιλάει με το κοινό. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Όπως με έχει ενοχλήσει αυτό όλο που βγήκαν όλες αυτές οι στάρι, οι οποίες ξέρουν πώς γίνανε. Γιατί δεν μπορεί να μην έχει πάει με το μεγάλο παραγωγό. Τώρα αυτά είναι γνωστές ιστορίες. Και βγήκαν όλες, το θυμηθήκανε μετά 50 χρόνια στα γεράματά του ότι είχαν σεξουαλική παρενόχληση. Έλα σε παρακαλώ. Αλλά ήθελες να κάνεις την καριέρα πρώτα και μετά να το πεις, έτσι, αυτό.